Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε η νεότερη βουλευτής που έχει εκλεγεί ποτέ στη Λέσβο. Στη Λέσβο, ναι, ναι. Και η πρώτη γυναίκα με το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει εκλεγεί στη Λέσβο. Ναι, ναι. Ισοφαρίζετε την εμπειρία με το πάθος. Εντάξει, σαν κόμμα προσπαθούμε να συνδυάζουμε ως κόμμα και την εμπειρία που είναι απαραίτητη και να ανανεώνεται και η κοινοβουλευτική ομάδα και η χρεώση τέλος πάντων όλων των. Είσαστε και από νομό που είναι στο επίκεντρο και με το μεταναστευτικό και με την Τουρκία. Να ξεκινήσουμε το Βερολίνο, να μας κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα μια αποτίμηση της λύσης, των ευχών. Είδα μια ανακοίνωση, νομίζω, για ευχές έκανε λόγο. Εντάξει, εμείς εκτιμάμε ότι σε αυτού του είδους τις συναντήσεις δεν προσδοκούσαμε σε κάθε περίπτωση κάτι διαφορετικό, ότι θα μπορούσε να λυθεί σε τέτοιου επίπεδου συναντήσεις. Αντίθετα, μάλλον εμπλέκουν περισσότερο τα πράγματα και εμπλέκουν περισσότερο τη χώρα οι παρεμβάσεις αυτών των δυνάμεων για να επιληθούν τα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ πολλές φορές έχουν δώσει και στη μεριά της Τουρκίας τουλάχιστον έχουν δώσει, αν θέλετε, και αέρα στα πανιά της για να οξύνει και την επιθετικότητά της. Οπότε συνήθως μένουν αυτοί οι οργανισμοί σε ευχολόγια, σε δηλώσεις που ουσιαστικά δεν λύνουν τα προβλήματα στην περιοχή. Πιστεύετε ότι πρέπει να ζητήσουμε επιτακτικά να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία? Θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε επιτακτικά να επιβληθούν κυρώσεις. Πώς να το πω. Το πρόβλημα είναι ότι αν πραγματικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερικάνικη πλευρά με τις σχέσεις που αναπτύσσει και με την τουρκική πλευρά μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Θεωρούμε ότι στην περιοχή και οι δυνάμεις που λειτουργούν και δρούν και τα συμφέροντα για τον έλεγχο της περιοχής είναι τέτοια που περιπλέκουν την κατάσταση και δεν επιτρέπουν ουσιαστικά το να επιληθούν οι όποιες διαφορές προς όφελος και του ελληνικού και του τουρκικού λαού. Από αυτή την άποψη πιστεύουμε ότι δεν, και λόγω μεγάλων συμφερόντων που υπάρχουν τεράστιες οικονομικές συναλλαγές και με την τουρκική κυβέρνηση που ουσιαστικά δεν υδρώνει ταυτή της, να το πούμε έτσι, σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αντίθετα, νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση, οι κινήσεις που κάνει και με τα ζητήματα του αγωγού κλπ. Ανοίγει ένα πεδίο που περισσότερο, αν θέλετε, δημιουργεί καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο και το λαό της περιοχής παρά επιλύονται τα πράγματα. Μας εμπλέκουν, λέτε, σε ενεργειακά παιχνίδια. Έτσι είναι, γιατί έχει φανεί ότι σε όσες περιοχές άνοιξαν ζητήματα, μάλλον οι περιοχές που έχουν ενεργειακό πλούτο τελικά δεν είναι ευτυχισμένες. Γιατί και το συμπέρασμα, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι όπου πέρασαν αγωγή δεν ζεστάθηκε ο λαός, δεν πήρε φτηνότερο πετρέλαιο, αντίθετα έγινε ένας στόχος για να αναπτύσσονται ανταγωνισμοί, γιατί δεν μιλάμε για πώς να το πω, για επίλυση ενεργειακών ζητημάτων που θα ωφελήσουν τους λαούς, αλλά για μεγάλα μονοπόλια που θα εκμεταλλευτούν ουσιαστικά την άγκληση της ενέργειας, είτε για τη μία. Δηλαδή, δεν μιλάμε καν για έναν εθνικό πλούτο τελικά. Μιλάμε για έναν πλούτο που τον εκμεταλλεύονται άλλες δυνάμεις. Και όλη αυτή η ιστορία, όταν αγωγοί περνάνε από μια περιοχή που δεν έχει ουσιαστικά χαραχθεί ΑΟΣ. Άρα, με έναν τρόπο αφήνεις και ζητήματα, αναγνωρίζεις ως τελεσμένες καταστάσεις που μπορούν σε επόμενη φάση να είναι επικίνδυνες και για εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Αύριο στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου θα νεκρώσουν τα πάντα. Οι κάτοικοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις, αντιδρούν στη δημιουργία νέων δομών. Θα ήθελα, μια που είστε από την Μυτιλήνη, να μας δώσετε λίγο το κλίμα, να πάρουμε έτσι, πέρα από τις εικόνες που εμείς βλέπουμε και τους αριθμούς που διαβάζουμε, που πλέον έχουν εκτοξευθεί, ποιο είναι το κλίμα στο νησί, τι λένε οι πολίτες, είναι όλοι θυμωμένοι, γιατί στην αρχή ήταν μια μεγάλη αγκαλιά. Ναι, καταρχάς και για το ζήτημα των κινητοποιήσεων και εμείς ως κόμμα και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αν θέλετε, έχει βάλει ένα ζήτημα, ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν, υπάρχει πραγματικά αντίδραση, όμως πρέπει να καθοριστεί και ποια αιτήματα θα γίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Γιατί εκτιμάμε ότι από τη μεριά και της περιφερειακής και δημοτικής αρχής και δυνάμεις άλλες που δρούνε, προσπαθούν και με τα συνθήματα, το σύνθημα που επέλεξε να βάλει η Περιφερειακή Αρχή. Είχατε βγάλει μια ανακοίνωση και μια αφίσα της. Ναι, θεωρούμε ότι το σύνθημα αυτό που βάζουν ότι θέλουμε πίσω τα νησιά μας αφήνει περιθώρια να αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κατατρεγμένοι και με συγκεκριμένες ευθύνες φεύγουν από τις χώρες τους, να αντιμετωπίζονται ως εισβολείς. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτή η στάση, αυτά τα συνθήματα και η στάση των τοπικών αρχόντων καλλιεργεί, αν θέλετε, αντιδραστικά, αντανακλαστικά και στον κόσμο και κινείται στην κατεύθυνση της κυβέρνησης το να βάζει το ζήτημα του προσφυγικού ως θέμα ασφάλειας και ως ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με καταστολή περισσότερο. Εμείς δεν έχουμε αυτή την αντίληψη και βέβαια υπάρχουν και ευθύνες σε όλες αυτές τις δυνάμεις, γιατί και από κυβερνητική θέση και ως αντιπολίτευση στήριξαν ουσιαστικά τις αιτίες που δημιούργησαν τον εγκλωβισμό στα νησιά. Το γεγονός ότι τα νησιά του Αιγαίου έγιναν πραγματικά αποθήκες ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάει από την επικύρωση ουσιαστικά της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία παρουσιάστηκε ως δήλωση βέβαια για να μην περάσει και από τα κοινοβούλια. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία του εγκλωβισμού όλων αυτών των ανθρώπων στα νησιά και αν αυτό το πράγμα δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να σταματήσει η κατάσταση που υπάρχει. Και γιατί το λέμε αυτό, παίζουν και από τη μεριά του Δήμου και της Περιφέρειας το σύνθημα της αποσυμφόρησης. Όλα έχουν δείξει ότι αν δεν παρθούν μέτρα ώστε πραγματικά να γίνει συνολικός αποκλωβισμός αυτών των ανθρώπων, τα όποια μέτρα αποσυμφόρησης είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν λύνουν. Να πάνε και σε άλλες χώρες. Ανακυκλώνονται. Για μας, εμείς έχουμε βάλει εξ αρχής το ζήτημα ότι θα πρέπει καταρχάς άμεσα να απεγκλωβιστούν το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου, γιατί αν θέλετε και για τους λόγους που περιγράψαμε προηγούμενα, δεν είναι και από θέμα, αν θέλετε, και τις πληθυσμιακά κλπ. Και η θέση τους εκεί δεν είναι ένας χώρος που πρέπει να συγκεντρώνει τόσος πολλής κόσμος. Λέμε να απεγκλωβιστούν, να πάνε σε δομές που να πληρούν τους ανθρώπινους όρους φιλοξενίας, γιατί η κατάσταση που υπάρχει στη Μόρια έχει ξεπεράσει πια αυτό που λέγανε παλιά η ντροπή της Μόριας. Είναι μια εικόνα που αντιτίθεται και στην ανθρώπινη φύση. Πώς θα το πω, ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος βρεθεί και δει σε τι συνθήκες διαβιούν τόσες χιλιάδες εγκλωβισμένοι άνθρωποι, παιδιά και σε τι συνθήκες, πραγματικά δεν ξέρω και με τι καρδιά μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και επιτίθονται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει, έχουν περάσει τα χίλια δυο, έχουν και ανήλικα παιδιά που έχουν βρεθεί πολλαπλά θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης σε όλο το ταξίδι του μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα. Και εμείς λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει συνολικά να κλείσουν όλα τα hot spot, να δημιουργηθούν, να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι σε ανθρώπινους χώρους φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα για μικρό χρονικό διάστημα και με γρήγορους ρυθμούς να τους δοθεί δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και η συνθήκη της Γενέβης ή το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση. Εμείς έχουμε βάλει συνολικά αντίθεση και με τη συνθήκη του Δουβλίνου που κρατάει ουσιαστικά εγκλωβισμένους και κρατάει εγκλωβισμένους ανθρώπους στην πρώτη χώρα υποδοχής και θεωρούμε ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυνάμεις που ευθύνονται και για το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, γιατί βλέπετε ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα καζάν που συνεχώς βράζει. Άρα δεν μπορεί από την άλλη να δημιουργήσει καταστάσεις που διώχνουν αυτούς τους ανθρώπους από τις χώρες τους και στη συνέχεια να ανήπουν τα σχήρες τους και να λένε ότι εμείς δεν τους δεχόμαστε στην Ευρώπη, υψώνουν τείχη. Αυτά είναι συνθήκες βέβαια απαράδεκτες που καταδικάζουν και εκείνους σε συνθήκες που δεν ταιριάζουν σε κανέναν άνθρωπο να ζει και καταδικάζουν και τα νησιά για να διαμορφώνονται άσχημες συνθήκες και σε επίπεδο. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται, αντικειμενικά προβλήματα σε όλα τα νησιά και στο σύστημα υγείας, που είναι λογικό. Όταν είναι ήδη τα νοσοκομεία αποστελεχωμένα, με κενά, με αδυναμίες, με λειψό προσωπικό, είναι αδύνατο να στηρίξουν και όλο αυτόν τον πληθυσμό που αντικειμενικά είναι και πιο ευάλωτος, ζει και σε συνθήκες τέτοιες και μάλιστα μέσα στο χειμώνα που είναι λογικό να προκαλούνται, να έχει ανάγκη περισσότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και σε αυτές τις συνθήκες όλα τα νησιά έχουν τεράστιες ελλείψεις. Και στη Λέσβο και στη Σάμος, συζητούσαμε, είχαμε μια εκδήλωση από τις οργανώσεις των νησιών στις Βρυξέλλες με πρόσκληση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας και η εικόνα που έρχεται από όλα τα νησιά του Αιγαίου είναι ανάλογη και με τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται, εννοούμε και προβλήματα που αντικειμενικά θα δημιουργούνται στις γεροπεριοχές από τα hot spot και βέβαια και με άλλες ανάγκες που έχουν και αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι που πρέπει βέβαια να καλύπτονται. Από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό να κινητοποιείται ο κόσμος και να διεκδικεί, όμως η διεκδίκηση πρέπει να είναι στην κατεύθυνση, να στοχεύει μάλλον τις πραγματικές αιτίες που έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στα νησιά και όχι να χτυπάει τα ίδια τα θύματα, γιατί ουσιαστικά και τα αιτήματα των μεταναστών, αυτά που και οι ίδιοι θέλουν είναι να φύγουν. Είναι κοινό, αν θέλετε, το αίτημα και των νησιωτών και εκείνων των ανθρώπων. Προφανώς εκείνοι δεν θέλουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Κύριε Κομνηνάκα, να μας σχολιάσετε. Είχαμε το προχθεσινό περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου. Είδα μια ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος που λέει ότι η εισαγγελική πρόταση για αθώωση της Χρυσής Αυγής είναι αυτή που δίνει αέρα στα πανιά. Εμείς ήμασταν νομίζω το μόνο κόμμα, δεν ξέρω, τουλάχιστον δεν είδαν, έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξε άλλη ανακοίνωση, που εξ αρχής εκτιμήσαμε ότι αυτή η πρόταση η απαλλακτική ουσιαστικά πρόταση της εισαγγελικής αρχής για τον εγκληματικό ρόλο και δράση της εισαγγελέως, για τον εγκληματικό ρόλο και δράση της Χρυσής Αυγής προκαλεί πραγματικά το κοινό αίσθημα. Νομίζω ότι και ένας άνθρωπος που δεν έχει νομικές γνώσεις αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να θεωρείται μια επιχρόνια και οργανωμένη δράση αυτής της αυτού του κόμματος, αυτού του μορφώματος, να θεωρείται ως μια μεμονωμένη επιλογή ενός ατόμου το να επιτεθεί έτσι όπως τέλος πάντων σχηματίστηκε η εισαγγελική πρόταση. Εμείς θεωρούμε ότι και η πρόταση αυτή δίνει αέρα στα πανιά και της Χρυσής Αυγής και γενικά των φασιστικών και εγκληματικών τέτοιων φωνών και βέβαια υπάρχουν από την άλλη μεριά και συνολικά ευθύνες, αν θέλετε, και για το πώς όλα αυτά τα χρόνια βοηθήθηκε, αν θέλετε, να προχωρήσει πραγματικά γρήγορα η δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι προβληματικό το ότι κράτησε, αν θέλετε, διήρκησε τόσα πολλά χρόνια και μέχρι τώρα δεν υπήρξε καταδίκη και εκδηλώνουμε μια ανησυχία και για το πώς ενδεχομένως γίνεται μια προσπάθεια ή υπάρχει ο κίνδυνος η οργάνωση αυτή να πέσει στα μαλακά. Είχαμε κάνει κριτική και στις αλλαγές που ήρθαν και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο ποινικό κώδικα που διευκολύνουν την ελαφρύτερη αντιμετώπιση των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιου είδους κινήσεις. Βέβαια, για μας είναι ξεκάθαρο ότι ο φασισμός και αυτές οι φωνές δεν θα, αν θέλετε, απομονωθούν μονάχα με βάση μια δικαστική απόφαση. Θεωρούμε ότι το ίδιο το εργατικό, το λαϊκό κίνημα πρέπει να απομονώσει, να διώξει αυτές τις οργανώσεις και αυτές τις φωνές από τις γειτονιές τους, από τους χώρους δουλειάς, γιατί ξέρουμε ότι δεν, δυστυχώς, και με μια ακόμα και με μια καταδικαστική απόφαση που θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να είναι τέτοια η απόφαση της δικαιοσύνης, με βάση αποδείξεις και στοιχεία που καθένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει και ο κόσμος να υπάρχει γρυπνά, γιατί ο φασισμός είναι παιδί του συστήματος και όταν χρειαστεί θα ξαναδημιουργηθεί με άλλα πρόσωπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας.